Προσέξαμε ότι αυτή η γυναίκα έκλαιγε και ήταν αυτή που είδα. Μάλιστα. 15 Ιουνίου λέτε, έτσι, αλλά δεν θυμάστε τη μέρα, δηλαδή. Εγώ ήταν η μέρα, βράδυ Κυριακής που την είδα. Κυριακή, γύρναγα από Ερέτρια και τη συνάντησα. Μάλιστα. Δεν ξέρω κατά πόσο σας βοηθάω ή να όχι. Να δούμε, θα το δούμε για να το ελέγξουμε. Ήταν αυτή η γυναίκα. Να σας πω, όταν λέτε βράδυ Κυριακής γυρνούσατε, ήταν πριν τις 15 ή μετά τις 15, θυμάστε αυτό τουλάχιστον. 15 Ιουνίου εννοείται. Ναι, πριν 15 Ιουνίου ή μετά. Την περασμένη Κυριακή, πόσες του μηνός πώς, είχαμε. Ναι. Την περασμένη Κυριακή τη συνάντησα. Την περασμένη Κυριακή. Ναι, ναι. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Α, κυρία Νικολούλη, ναι. Είπατε Τρίτη. Τρίτη, συγγνώμη, 15, τρίτη γιατί, μου είπες, συγγνώμη, γιατί ναι. Πήγα Τετάρτη εγώ Ερέτρια. Α, πήγα μάλιστα. Και την περασμένη Τετάρτη Ερέτρια. Άρα ήταν Τετάρτη βράδυ. Τετάρτη βράδυ, μία μέρα δηλαδή μετά την εξαφάνιση. Μπράβο, ήταν Τετάρτη βράδυ, δεν ήταν, συγγνώμη. Μάλιστα. Γιατί πήγα εγώ Τρίτη, Τετάρτη να ποτίσουμε, μάλιστα. Ερέτρια, και γύρισα περίπου 11 παρά 20 σπίτι μου. Θα ήταν λοιπόν 10 και 4, 10 και 20 μάλιστα. Που τη συναντήσαμε σε αυτό το σημείο. Α, μάλιστα. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία μου. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Γεια σας, ευχαριστούμε. Άρα λοιπόν την επόμενη τη εξαφάνιση, βράδυ με κατεύθυνση προς Λαμία πεζή. Για να ακούσουμε το επόμενο τηλεφώνημα. Καλησπέρα και εσάς, ορίστε. Μισό λεπτό, έφυγε. Ναι. 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 Μας είπε ένα τηλεφώνημα επίγου, μια είδηση η οποία μπορεί να βοηθήσει. Ναι. Είναι κάποια στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Ναι. Λοιπόν, ξέρεις τι θα κάνουμε, θα ειδοποιήσουμε. Η Έλα είναι και Φυσιά. Ναι. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Όχι. Το τοπικό αστυνομικό τμήμα, παιδιά. Ναι. Τώρα, γιατί εξηγήστε για το λόγο, έτσι. Ναι. Το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Ναι. Να σου πω και εγώ λίγο για μια σημαντική πληροφόρηση. Προαναφέρομαι για μια αίρεση. Ναι. Όπως ναι. Μάθαμε, πρόκειται για πεντηκοστιανούς. Για πεντηκοστιανούς, είναι αίρεση. Ναι. Πρόκειται για πεντηκοστιανούς. Σας είπαν λοιπόν ότι η πιθανότητα πεντηκοστιανή την πλησίασε στο νοσοκομείο, δηλαδή. Ναι. Εσύ. Αμάν, για δείτε το λίγο. Πάρτε την αστυνομία τώρα, παιδιά, και ενημερώστε αμέσως, έτσι. Μη λέμε πολλά τώρα. Μάλιστα. Να σας ακούσουμε και εσάς. Καλησπέρα στον αέρα είστε. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Εγώ είμαι παιδιά, είμαι ταξιτζής. Ναι. Λοιπόν, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά την ημερομηνία. Ναι. 15 του μήνους. Ναι. Ημέρα Τρίτη. Ναι. Έχω πάρει μια κούρσα συγκεκριμένα από Καλλιθέα και έχω ανέβει Αγίου Στέφανο. Ναι. Μένω στο Γαλάτσι και στην επιστροφή, λίγο πριν την πλατεία του Αγίου Στεφάνου. Ναι. Με σταμάτησαν δύο κυρίες. Ναι. Η συγκεκριμένη που βλέπω τη φωτογραφία, ναι. Αν τη θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, ναι. Και μια, ήταν μαζί με μια κυρία Ξανθιά. Ναι. Λοιπόν, με σταματήσανε και μου λένε Κηφισό. Εγώ εκείνη τη στιγμή πήγαινα για αλλαγή στον Περισσό. Ναι. Λοιπόν, την πήρα την κυρία και μου λέει βιάζομαι πάρα πολύ γιατί θέλω να ταξιδέψω. Ναι. Και βγήκα στην Εθνική, συγκεκριμένα την πήγα όσο πιο γρήγορα γίνεται για να προλάβει το αυτοκίνητο. Και στην πορεία, στη διαδρομή, στη συζήτηση που κάναμε, μου είπε, λέω, πού ταξιδεύετε και μου λέει Ιωάννη, Ήπειρο. Και λέω, πού συγκεκριμένα και μου λέει, στα Ιωάννινα. Η κυρία Ξανθιά ή άλλη. Η Ξανθιά έμεινε στον Άγιο Στέφανο. Την κυρία που βαλαζητήτη πήρα. Τη θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Ποιος είπε ότι πάμε Ιωάννινα. Η κυρία που δείχνεται αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση. Η Δίκη, η κυρία που αναζητούμε. Συγκεκριμένα, αν μπορεί να μας πει ο σύζυγός της, ναι. Πρέπει να έχει στη δεξιά πλευρά μια πολύ έντονη ελιά. Κάποιο σημάδι στο δεξιά. Δηλαδή, έχει ελιά στο μάγουλο ή σημάδι. Όχι στο μάγουλο, δεξιά από το μάτι. Πρέπει να έχει κάποια ελιά έντονη. Έντονη, όχι έντονη. Κάτι φαίνεται στη φωτογραφία, η αλήθεια είναι εδώ, Λίτσες είχε πολλές, οι λίτσες. Α, είχε λίτσες, όχι είχε. Κάτι δυνατό όμως που να ξεχωρίζει. Και σας είπε εσάς λοιπόν ότι βιάζεται για να πάρει λεωφορείο, να πάρει... Εγώ την πήγα στο σταθμό στο Κηφισό. Α, στο σταθμό στο Κηφισό. Και στην ερώτηση που ακριβώς λέω ταξιδεύετε, στη συζήτηση που κάναμε μου είπε ότι ταξιδεύει Ήπειρο και λέω πού συγκεκριμένα και μου λέει Ιωάννινα. Μάλιστα. Μεσημέρι, Τρίτη. Ήταν γύρω στις, από 1.30 μέχρι 2 παρά 4 κάπου εκεί την πήρα εγώ από Άγιο Στέφανο. Γιατί θυμάμαι συγκεκριμένα την ώρα, γιατί έπρεπε να ήμουν 2,5 ώρα στο Περισσό, γιατί έπρεπε να παραδώσω το ταξί να βγει ο απογευματινός. Ναι. Γι' αυτό θυμάμαι τη συγκεκριμένη ώρα. Από 1,5 με 2 παρατέταρτο την πήρα εγώ από Αγιο Στέφανο. Άρα γύρω στις 2,5 ήσασταν Κηφισό περίπου για. Γύρω στις 2 και 4, 2 και 20, να πούμε 2,5. Για να βγάλει εισιτήριο για Γιάννενα. Έτσι μου είπε ότι ταξιδεύει Γιάννενα. Ναι, μάλιστα. Μαζί με την κυρία κατέβηκαν την άλλη.
Όχι, μόνη της κατέβηκε η κυρία. Α, μόνη της. Μόνη της, ναι, σας είπα, μόνη της την πήρα. Ήταν, α, δεν ήταν παρέα με την κυρία την άλλη. Την πλατεία ήταν παρέα όταν με σταμάτησαν εμένα. Μάλιστα. Τη μία κυρία πήρα εγώ και την πήγα στο Κηφισό. Α, την συνόδευε η άλλη κυρία Ξανθιά. Στην πλατεία σας λέω, τη βρήκα την μαζί. Είχε, μέχρι την πλατεία και επιβιβάστηκε μόνο η κυρία. Μπερδεύτηκα λίγο γιατί θέλουμε να τη διευκρίνησε επειδή είναι σοβαρό το τηλεφώνημα. Γι' αυτό τα ρωτάμε και τις λεπτομέρειες. Μόλις εντελώς, μόλις. Μόλις επιβιβάστηκε και μόλις. Μάλιστα. Ναι. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μισό λεπτό, έφη, μισό λεπτό. Ένα-ένα αστραπή και διευκρίνηση. Αν μπορούμε, στο εκδοτήριο εισιτηρίων, παιδιά, στον Κηφισό. Ποιο θα τα αναλάβει, ποιο θα τα αναλάβει. Έλα μου. Στο εκδοτήριο εισιτηρίων στον Κηφισό, εκδοτήριο εισιτηρίων Κηφισό. Έλα μου, κάτσε, ένα λέγει. Εκδοτήριο εισιτηρίων Κηφισό για Γιάννενα. Τρίτη 15 Ιουνίου μετά τις 2 το μεσημέρι. Τι, αν υπάρχει κάποια τέτοια πληροφόρηση και να πούμε και στους εθελοντές του CBN με τη φωτογραφία εκεί να πάμε να διασταυρώσουμε παράλληλα. Έτσι, νωρίς είναι, παιδιά. Στον Κηφισό να κάνουμε μια διασταύρωση. Άλλη μια πληροφορία από Κηφισού. Έγινε, κύριε Νίκο. Και θα κάνουμε και μια διασταύρωση εδώ με τους εθελοντές, παιδιά, του CBN στον Κηφισό. Τι είναι, την αστυνομία την πήρατε για το άλλο. Ναι, τους το είπατε αυτό. Εξηγήστε ότι είναι εξαφάνιση, δηλωμένη εξαφάνιση, ανησυχία για ότι τίθεται θέμα ύπαρξης της γυναίκας ή όχι. Και αυτή η πληροφορία είναι με ανώνυμη, δεν ξέρουμε τι σκοπό εξυπηρετούν αυτοί που το λένε. Είναι σοβαρή να την ελέγξει η αστυνομία, όχι εμείς εκεί μέσα. Έτσι. Θερμή παράκληση, η γυναίκα είναι δηλωμένη εξαφανισμένη και είναι σοβαρός λόγος. Σας ακούμε και εσάς, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα, Κελκή. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά, εδώ παλεύουμε. Ήθελα να ρωτήσω στο σύζυγό της, μήπως έχει συγγενή στον Πειραιά. Έχει συγγενή στον Πειραιά η Βίκη? Όχι. Όχι, όχι. 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 Γιατί είναι μια κοπέλα στον Πειραιά, σαν την κοπέλα που βλέπουμε στην τηλεόραση. Σε ποια περιοχή? Πασαλιμάνι. Πασαλιμάνι. Πότε την είδατε εσείς Πασαλιμάνι? Τώρα, γιατί μάλλον πρωινά έτσι ήταν. Πρόσφατα δηλαδή? Τώρα, πρόσφατα. Α, πρόσφατα. Πρόσφατα. Πασαλιμάνι. Δηλαδή, σαν περαστική τη βλέπετε ή σε ένα συγκεκριμένο χώρο? Αυτό έπινε μάλλον καφέ. Μάλιστα. Περιοχή Πασαλιμάνι. Ναι. Γωνία Παπασπύρου εκεί. Μάλιστα. Να δούμε. Σας ευχαριστώ, κυρία μου, και εσάς. Γεια σας και σας ήθελα. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια. Λοιπόν, ελέγχουμε τα πάντα, αστραπή, γιατί θέλουμε όσο προχωράει η ώρα να κλείνουμε όπως συνηθίζουμε πόρτες και να ανοίγουμε άλλες για να δούμε πού βαδίζουμε, γιατί ακριβώς είναι σοβαρή υπόθεση. Ο κύριος είπε, βέβαια, έδωσε αυτή την πληροφορία. Ξέρετε κάποια ξανθιά κυρία εσείς από τον Άγιο Στέφανο που θα μπορούσε να την είχε συνοδέψει μέχρι την πλατεία να πάρει κάποιο ταξί? Σας λέει κάτι έτσι αυτή η περιγραφή? Όχι. Μήπως ήταν και σύμπαση. Α, θέλω να πάμε στην Κηφισιά. Έχει συγγενή στην Άρτα, μου είπε ο κύριος Προσάς. Είναι από την Άρτα. Είναι από την Άρτα και έχει στα Γιάννα. Ναι, από την Άρτα έχει συγγενείς στα Γιάννα. Ναι, αλλά και συγγενείς μιλάνε ότι έχουν εξαφανιστεί και από τους συγγενείς. Παιδιά, ήρθαμε κοντά σας στην Κηφισιά. Πάμε εκεί. Είναι και οι θελοντές του CBN, είναι και η Έλληνα Γαλάρη. Ξέρω ότι έχετε κάνει ήδη μια έρευνα. Έτσι, καλησπέρα σε όλους σας. Ακριβώς, Αγγελική. Καλησπέρα και από εμάς. Βρισκόμαστε στον ηλεκτρικό σταθμό της Κηφισιάς με το συνεργείο των εξωτερικών μεταδόσεων του Sky σε μια προσπάθεια αναζήτησης της Βίκης, της 35χρονης μητέρας που εξαφανίστηκε από τον Άγιο Στέφανο. Το πιθανότερο είναι να κινείται κάπου στην Αθήνα. Εμείς, Αγγελική, όπως είπες και εσύ, έχουμε κάνει μια μικρή έρευνα. Σε λιγάκι θα είμαστε σε θέση να έχουμε και απαντήσεις από φίλους της εκπομπής. Να πούμε ωστόσο ότι κοντά μας έχουμε και τον αδελφό της Βίκης, καθώς και κάποιους άλλους οικογενειακούς φίλους, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν στις έρευνές μας, αλλά και τον Γιώργο με την ομάδα των εθελοντών του CBN. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Έλενα. Καλησπέρα. Γεια σου, Γιώργο. Γιώργο, όσο εσείς ερευνάτε εκεί, έρχονται συνέχεια πληροφορίες εδώ που μας οδηγούν και στον Κηφισό. Δηλαδή, αν μπορέσετε, επειδή είναι αρκετά σοβαρή αυτή η πληροφορία, να προλάβουμε, γιατί είναι και 12, τα ακούσατε έτσι, είναι 12 παρά 20. Ναι, και ήδη έχουμε δώσει. Ναι, είναι σοβαρή αυτή η πληροφορία. Και κατευθύνεται προς τα εκεί. Γιατί εκεί κοντά έχει και άλλα, έχει καφετέρειες, ναι, στον Κηφισό. Ναι, ναι. Δηλαδή, μπορούν με τη φωτογραφία να δουν και από τους υπευθύνους, τους εργαζόμενους εκεί στις καφετέρειες, αν ξέρουν κάτι για τη γυναίκα αυτή. Γιατί είναι πρόσφατο. Πριν λίγες μέρες χάθηκε. Εντάξει. Έτσι, οπότε. Αυτή τη στιγμή επήγε αυτή η έρευνα στον Κηφισό, Γιώργο, επειδή μας βοηθάτε και πάρα πολύ. Έχουμε και εσείς έχετε με ταχύτητα κινήστε. Έχουμε δώσει ήδη την πληροφορία σε κάποιους άλλους σταθμούς που είναι σε κάποια άλλα σημεία της Αθήνας και κατευθύνονται προς τα εκεί. Είναι πιο κοντά από εμάς από εδώ. Εντάξει, Έλενα, θα τα πούμε και πάλι. Βέβαια, ακούστηκε τώρα και μια πληροφορία για Πεντηκοστιανούς. Κάτι μου λέγατε και εσείς για Πεντηκοστιανούς πριν. Εάν μπορείτε, μια και είστε και με τον αδερφό εκεί παρέα, αν γνωρίζει κάτι σε σχέση με Πεντηκοστιανούς, γιατί ψάχνει, ξέρουμε ότι και ο αδερφός της Βίκης κάνει τις δικές του έρευνες. Ναι, από εκεί και πέρα, αν του λέει κάτι, αυτή η πληροφορία πέφτασε και σε εμάς εδώ, εντάξει. Βεβαίως. Και θα έρθουμε σε λίγο κοντά σας με καινούρια στοιχεία. Σε εσάς λέει κάτι, κύριε Πρασά, αυτή η πληροφορία που μας δόθηκε ανώνυμα για Πεντηκοστιανούς? Ναι, πότε λέει. Ναι. Την πλησιάσαν τη δεύτερη μέρα μέσα στο νοσοκομείο. Πεντηκοστιανή, ο οποίο του είχε καλέσει η αδερφή τη, η Θεούσα. Για κάτσε, να πάρουμε τη σειρά.
είχε νοσηλευόταν στο νοσοκομείο ήδη. Στο Σημανόγλιο. Στο Σημανόγλιο. Και τη κρατούσε συντροφιά την παρέα η αδερφή τη εκεί. Από το πρωί στο βράδυ. Ένα μήνα. Όσο καιρό ήταν μέσα. Μάλιστα. Η οποία τη είχαν πλήσει εγκεφάλου για το Θεό. Πλήσει. Το ποιο Θεό ακριβώς, εγώ δεν ξέρω. Το δικό μας, το δικό της. Πάντως επισκεφθήκαν κάποιοι πεντηκοστιανοί. Ναι. Ή την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη μέρα θα σας γελάσω. Ναι. Η οποία έγινε παρατήρηση από το νοσοκομείο. Ναι. Και της λέει η προϊσταμένη της αδερφής της, τι θέλουν αυτοί εδώ. Δεν είναι τίποτα, λέει, κάτι φίλοι μας είναι. Έληξε. Αλλά αυτή την άλλη μέρα ξαναπήγαν πάλι. Κρυφά, γιατί σας αλλάξαν κάτι θρησκευτικά βιβλία. Α, τις είχαν δώσει και το υλικό αυτό που λέμε, ότι σας αναμελετήσει κάτι. Τις είχαν δώσει 3, 4, 5 τόμους εκεί πέρα. Ναι. Και μάμε χαρακτηριστικά της δώσανε και μια κοινή διαθήκη που ήταν μπλε και δεν της άρεσε της κυρίας. Και κάναν συζήτηση μπροστά μου στο τηλέφωνο για κάποια κίτρινη κοινή διαθήκη. Και αυτή έλεγε εντάξει, δεν πειράζει, δεν είναι ανάγκη να έρθει να την αλλάξει. Αυτή επιμέναν το τηλέφωνο, όχι, θα έρθουμε να την αλλάξουμε. Αποδεδειγμένα πεντηκοστιανοί. Έτσι μου είπαν, εγώ δεν τους είδα. Ναι. Μας είπατε, κύριε Πρασά, προηγουμένως ότι βρήκατε και κάποια σημειώματα ότι του στείλει ο Θεός σώζει. Πάρα πολλά, ναι. Τα έγραφε η σύζυγος αυτά. Και τα έγραφε και τα σημείωνε μέσα στα βιβλία. Με στάβιλο, ναι. Ό,τι παρόμοια έβρισκε το σημείωνε. Να σας πω, η αδερφή της όμως, κύριε Πρασά, η αδερφή της Βίκης, εφόσον τη ζούσε τόσο κοντά, τόσο στενά στο νοσοκομείο. Εφόσον είχε κάποιες φίλες, κάποιες από ό,τι μας λέτε εσείς τώρα, κάποιες παρέες μέσα από αυτό το χώρο. Δεν γνωρίζει η ίδια αν η Βίκη πήρε αυτό το δρόμο. Δεν το ξέρω. Από ό,τι βλέπετε δεν έχω. Δεν έχω σημεία ζωής από τη ζωή. Την ημέρα που ξαφανίστηκε η Βίκη, ξαφανίστηκε και η αδερφή της. Ούτε καν ένα τηλέφωνο με έχει πάρει. Ούτε συμπαράσταση. Εδώ ξένος κόσμος με παίρνει. Συμπάσχει, κλαίει μαζί μου. Και αυτή δεν με έχει πάρει ούτε ένα τηλέφωνο. Δεν σας φαίνεται περίεργο. Εσείς ψάξατε στον χώρο των πεντηκοστιανών, μήπως βρείτε κάποια άκρη. Πού να ψάξω, για πετε μου. Ναι, αυτό να πεις. Μήπως δεν ασχολούμαι. Να επικοινωνήσετε με την αδερφή της, εσείς. Εγώ δεν επικοινωνήσω. Θα αφήνω έτσι επίτηδες να δούμε πότε θα επικοινωνήσει αυτή μαζί μου. Αλλά δεν βλέπω καμιά διάθεση. Πάντως είναι σαφέστατα επηρεασμένη από όλη αυτή την ιστορία. Μα δεν βλέπω καμιά διάθεση να επικοινωνήσει μαζί μου. Ναι. Δεν, τίποτα. Να σας πω, την τελευταία μέρα που εξαφανίστηκε η Βίκη, νομίζω ότι κάπου αναφέρεται ότι επικοινώνησε με την αδερφή της στο τηλέφωνο. Μιλούσαν μαζί. Ναι, 11.30 ώρα. Ποια αδερφή της, την ίδια? 11.30 ώρα. Δύο αδερφές είναι. Με την κυρία που λέτε ότι ήταν στο νοσοκομείο μαζί. Με τη Θεούσα, η άλλη δεν έχει καμιά δουλειά. Έχει οικογένεια, έχει παιδάκια. Αυτή είναι το πρόβλημά μας. Τι σας είπε εκείνη την ώρα, δηλαδή, στη συζήτηση που είχαν λίγες ώρες πριν εξαφανιστεί η Βίκη, τι της είπε? Είπε στην αδερφό της ότι της έλεγε σε ευχαριστώ πολύ. Που συμπαραστάθηκε στο νοσοκομείο, σου είμαι ευγνώμων, αλλά εγώ τώρα φεύγω. Το φεύγω πώς ερμηνεύεται, ούτε μας το εξήγησε η ίδια, ούτε και καν πήρα τηλέφωνο να μου πει τι λέει αυτή τώρα, πού πάει, στο φουρνό, στον Μπακάλι, στα Γιάννηνα, στην Άρτα ή ξέρω εγώ στην Πελοπόννησο, δεν έπρεπε να ρωτήσει. Φεύγω πού, μια γυναίκα τόσο πειρασμένη που βγαίνει από νοσοκομείο. Ή να πάρει με ένα τηλέφωνο. Το φεύγω με ανοιχτό. Φεύγει από πού, από τη ζωή, από το σπίτι, από πού, για πού. Δεν διευκρινίστηκε τελικά αυτό? Όχι. Έχετε ακούσει όλη αυτή την ώρα και δεν έχεις μιλήσει μέχρι τώρα, γιατί βλέπω ότι καταγράφεις εκεί και βλέπω μια γυναίκα σίγουρα ευάλωτη. Σίγουρα τραυματισμένη ψυχολογικά για πάρα πολλά. Και θα δούμε και, και με τη δίαιτα αυτή την ιστορία. Και σίγουρα ανοιχτή στο να δεχτεί κάποια τέτοιου είδους μηνύματα. Ναι. Δηλαδή κάποιος που νιώθει ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος, γιατί μάλλον πρέπει να ήταν μπλοκαρισμένες, όπως είπατε και εσείς, γρήγοροι ρυθμοί, άγχος και παράλληλα δεν υπήρχε κάποια διέξοδος εκτόνωσης, δεν είχε κάποιες δραστηριότητες άλλες, έτσι κάπως δηλαδή να ξεσκάει, να... Διασκέδαζε, ήταν τύπος έτσι που έβγαινε εύκολα να διασκεδάσει, να... Όχι, όχι. Α, όχι, Δέκα χρόνια μαζί δεν βγήκε ποτέ. Σοβαρά, δηλαδή. Ούτε με φίλη της, ούτε μόνη, ούτε κι εγώ όμως, εντάξει, είμαστε όπου πηγαίναμε μαζί. Την ευχαριστούσε δηλαδή αυτός ο τρόπος ζωής. Βέβαια, ναι. Και το σπίτι την ευχαριστούσε. Το σπίτι δεν ξέρω από τι είδατε εκεί πέρα, είναι έτσι... Ευχάριστο περιβάλλον να καθίσει να βγει έξω, να πιει, ξέρω εγώ. Ναι, δεν έχει την ανάγκη να πα σε μια καφετέρια. Συμφωνώ, αλλά μέχρι πότε όμω, άμα ζει συνέχεια στου ίδιου ρυθμού κάπου, δεν έχει τι ίδιε παραστάσει, θα τι αλλάξει. Τουλάχιστον έτσι έχουμε μια ανάγκη όλοι μα. Δεν προλάβαμε, ήταν καινούργιο το σπίτι. Πόσο είναι, 8 μήνες, ήταν χειμώνα. Ναι. Τώρα μπήκε η άνοιξη το καλοκαίρι, είναι 2 μήνες. Πιο μπροστά, 5 ώρα νύχτωνε. Τον καιρό που ζούσατε στην Καλυθέα, που είναι πιο αποκρατοικημένη περιοχή, έβγαινε, πήγαινε έτσι λίγο με παρέες από εδώ από εκεί κάτι, βγαίνατε. Ποτέ. Ποτέ. Α, ήταν μοναχικό τύπο δηλαδή. Τη άρεσε η οικογένεια. Το παιδί, ο άντρας της και εμένα τα ίδια. Δεν αναζήτησα ποτέ κάποιο φίλο μου να πάω να πιω ένα κρασί ή ένα ξέρω εγώ. Όπου πήγαινα με τη γυναίκα μου. Ναι.
χωρίς να το έχουμε συζητήσει, από μόνο το έβγαινε έτσι. Περνάγαμε καλά. Ναι. Κηφισό, μισό λεπτό, ναι. Μπορούμε να ακούσουμε αυτή την πληροφορία από Κηφισό. Έφη, από Κηφισό. Ναι, και είμαστε Κηφισό. Ε, είναι κι άλλες. Βλέπω ότι έχουμε πολλές πληροφορίες από Κηφισό. Να σας ακούσουμε, καλησπέρα σας. Σε μένα μιλάτε. Από εκεί που μας λέτε την πληροφορία για Κηφισό. Μάλιστα. Ναι, κυρία μου, ναι. Καλησπέρα, κυρία Αγγελική. Γεια σας. Τι κάνετε? Εδώ. Πατριώτησά μου. Να είστε καλά. Λοιπόν, την κοπελιά αυτή είναι, ναι. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, ναι. Την είδα 15 του μηνός Τρίτη. Ναι. Ερχόταν η κουνιάδα μου από Αγρίνιο για να γεννήσει εδώ στο μευτήριο το Ήρα. Ναι. 2 και 25 το μεσημέρι. Ναι. Καθόταν πού είναι μέσα το προάβλιο του Κηφισού που είναι το καφενείο. Ναι, ναι. Με ένα μπουκαλάκι νερό. Ναι. Ήτανε πολύ στενοχωρεμένη. Για ρωτήστε το σύζυγό της στο Sportex. Δεν ήτανε ψηλό μποτάκι, ήτανε χαμηλό σε γκρι. Σε γκρι, ναι. Ναι. Με κορδόνι σκούρο. Ναι, ναι. Ναι. Τζιν παντελόνι, δεν θυμάμαι τη ζώνη αν ήταν καφέ ή μαύρη. Καφέ, ναι. Δερμάτινη. Καφέ ήτανε. Καφέ, δερμάτινη. Α, μπράβο, δεν θυμάμαι. Και άσπρο που καμισάκι. Ναι. Ήτανε τελείως στενοχωρεμένη η κοπέλα. Εγώ φυσικά μετά ήρθε το λεωφορείο του Αγρινίου, πήρα την κουνιάδα μου, ναι, και πήγε κατευθείαν στα εκδοτήρια των εισιτηρίων. Α, μάλιστα. Το στίγμα λοιπόν που μας δίνετε είναι Τρίτη, 15, 2.30 το μεσημέρι στο Κηφισό. 2 και 25 ακριβώς, κύριε Αγγελική. Ναι, ναι, ναι. 2 και 25. Μάλιστα. Εντάξει. Εντάξει, να είστε καλά. Καλή και... επιτυχία σας εύχομαι. Και να σας ζήσει και το μωράκι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά, κυρία μου. Γεια σας. Άρα βλέπουμε ότι διασταυρώνεται η πληροφορία εκεί. Πού θα μπορούσε να πάει στα Γιάννενα, βέβαια ο αδερφός είναι στα Γιάννενα, αν ήταν κάτι τέτοιο θα το γνώριζε. Αν πήγαινε εκεί. Η αδερφή της που λέτε ότι πιθανότατα να της είχε δείξει ένα άλλο δρόμο, πού ζει, ποια περιοχή ζει? Η αδερφή της ζει στην Καβάλα. Στην Καβάλα. Θα μπορούσε να έχει πάει σε εκείνη την περιοχή εκεί και να. Αλλά δεν θα στο έλεγε η αδερφή της ότι είναι μαζί μου. Δεν θα το έλεγε. Μα θα άφηνε όμως όλη την οικογένεια να λιώνει στην αγωνία. Οι γονείς το ξέρουν ότι έχει εξαφανιστεί. Τώρα το μάθανε προχτές. Τώρα το μάθανε. Και είναι και άρρωστοι οι άνθρωποι και οι δυο. Είναι άρρωστοι και είναι. Πολύ άρρωστοι. Κατάλαβα. Ναι, αλλά θα... και η αδερφή, να σας πω κάτι, αν γνώριζε ότι δίπλα της κάπου εκεί βρίσκεται η αδερφή της, θα άφηνε τους γονείς, θα άφηνε όλους να λιώνουν μέσα στην αγωνία. Ή ένα παιδάκι 7 χρόνων, δεν είναι ο γιος σας? 7 χρόνων. 7 χρόνων, γιατί, δεν νομίζω, για ποιο λόγο? Μου φαίνεται λίγο βαρύ να το κάνει άνθρωπο αυτό. Θα μπορούσαν οι γονείς να ξέρουν που βρίσκεται και να μην σας λένε? Όχι, όχι. Σε καμιά περίπτωση. Η αδερφή, ποτέ, ναι. Ποτέ. Η αδερφή, ναι, οι γονείς αποκλείεται. Αυτό είναι. Και ο αδερφός, γιατί ο αδερφός έχει έτσι γίνει λιώνει. Από ό,τι βλέπω, λιώνει στην αγωνία. Αυτός δηλαδή έρευνες από εδώ, από εκεί, σκυλιά, αστυνομίε, όλα. Μαζί κλάψαμε, μαζί τρέξαμε, μαζί παντού μαζί είμαστε. Αυτό δεν έχει καμία σχέση. Ούτε και η άλλη αδερφή. Θα ήθελα τώρα, μια και φύγουμε, ένα καυτό θέμα, και είναι κοντά μας ο κύριος Γρηγοράκης, διαιτολόγος, διατροφολόγος, και από την αρχή διευκρινίσαμε γιατί ένας άνθρωπος, ένας καλεσμένος με αυτή την ιδιότητα, είναι απόψη μαζί μας που δεν έχουμε συνηθίσει να έχουμε φίλους με τέτοιες ιδιότητες εδώ. Ακριβώς ένας παράγοντας που μπορεί να φορτίσει περισσότερο μια γυναίκα, ιδίως μια γυναίκα, είναι η δίαιτα, οι επιπτώσεις της, ψυχολογικά, σωματικά και όλα αυτά. Μέσα σε όλα, η Βίκη έκανε και αυτό, χωρίς να συμβουλευτεί, χωρίς να κάνει κάτι. Και εκεί λύγησε και κατέληξε σε κλινική. Θέλω να πάμε σε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο και να μιλήσουμε λίγο, κύριε Γρηγοράκη, γιατί πρέπει να αποφεύγουμε κάποια πράγματα. Όλες μας ενδιαφέρει, ξέρεις τι. Εσείς τα βλέπετε και τα ζείτε και όλοι οι διαιτολόγοι τα ζουν. Όλες τις γυναίκες ενδιαφέρουν να αποκτήσουν το ωραίο σωματάκι, ιδιαίτερα όταν έχουν γεννήσει. Το σύνδρομο του βάρους και των κιλών, κυρία Νικολούλη, το θέμα είναι ότι όταν αυτό γίνεται αιμονή. Έμονη ιδέα, τότε πλέον τα πράγματα είναι περίεργα. Τότε αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Ακριβώς. Σε μια τέτοια φάση, λοιπόν, σε ένα τέτοιο σταυροδρόμι, πρέπει να βρέθηκε και η Δίκη και τότε άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Πάμε λοιπόν να το δούμε αυτό. Να καταγράψετε και τις όποιες πληροφορίες και να μας συμβουλέψετε όλες, γιατί λίγο πολύ όλες τα παθαίνουμε αυτά. Για πάμε λίγο. Άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα προβλήματα? Μετά τα Χριστούγεννα, πρώτη-πρώτη. Πρώτη-πρώτη, 98, τώρα. Και σπαροσήκαν κάτι πόνοι που ήταν ανεξήγητοι. Την μια μέρα την πόναγε το κεφάλι, μετά από δύο μέρες την πόναγε το χέρι, μετά από μερικές μέρες την πόναγε το γόνατο, μετά από μερικές μέρες πάλι την πόναγε το στομάχι. Ένα ανεξήγητο πράγμα, δηλαδή την πήγε έτσι κάνα δύο μήνες. Πόνοι παντού. Ναι. Και αφού κάπου το πήραμε στο ψηλό, λέμε τι γίνεται, θα γράψουμε βιβλίο συμβάντων των πόνων, κάπως έτσι. Mm-hmm. Εντάξει, μέχρι εκεί καλά πήγαμε. Εντάξει, τη μια έτσι, η άλλη αλλιώς, το διασκεδάζαμε, πέρναγε ο καιρός. Κάποια στιγμή όμως με έπαθε έτσι ένα... Κατάλαβε ότι οι δυνάμεις άρχισαν να εξατλούνται, δεν ήταν αυτή που ήταν.
Εγώ τα πέδιδα και τις, το είπα πολλές φορές ότι ήταν από, το, από τη δίαιτα. Έκανε δίαιτα. Πολύ δίαιτα. Πολύ δίαιτα. Ήταν εύσωμη. Έκανα χρόνο. Ήταν εύσωμη σε κοπέλα. Εύσωμη δεν ήταν, αλλά μετά από το ντοκετό, έτσι είχαν μείνει κανένα δεκαριά κιλά παραπάνω, 15 ξέρω εγώ. Και ήθελα να τα αποβάλει από πάνω. Ήταν περίπου. Θα ήταν και 70. Είχε γίνει δηλαδή ψυχολογικό ότι πρέπει να χάσω αυτά ναι, τα κιλά. Ναι, 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 το κατέγραφε κάθε μέρα σε γραπτά, σε διάφορα μπλόκα πάνω έγραφε η στόχη της ζωής, δηλαδή ήταν να πάρω το αυτοκίνητο, να μάθω να οδηγώ, γιατί είχε διπλώμα αλλά δεν οδηγούσε. Να γίνω 58 κιλά, να τελειώσει το σπίτι μας, αυτή ήταν η στόχη που έγραφε, κατέγραφε δηλαδή καθημερινά να. Εδώ και 3-4 χρόνια. Δηλαδή ήταν να κόψω το κάπνισμα, γιατί κάπνιζε. Δηλαδή το μεγάλο πρόβλημα ήταν τα κιλά και το κάπνισμα. Και κάποια στιγμή έχασε 20 κιλά σε ένα χρόνο. Αλλά τα χάσε, δεν τα χάσε σωστά. Με νέες καφέ και τσιγάρο, δηλαδή υπάρχει περίπτωση ο οργανισμός να αντέξει. Και στα λίγο ο οργανισμός δεν είναι τίποτα διαφορετικό από ένα αυτοκίνητο. Πάρε ένα αυτοκίνητο έτσι, τα απλοποιούσα τα πράγματα. Άμα το βάζει βενζίνα, δεν το βάζει τα λαδάκια, δεν, δεν προχωράει. Έτσι είναι και άνθρωπος. Μπορεί να επιβιώσει όταν δεν, βάζει, δεν παίρνει κατάλληλες βιταμίνες. Τι πήρε, τίποτα δεν πήρε. Με τον έσαι καφέ, σπάσαν τα νεύρα. Ότι ήρθαν τα πρώτα προβλήματα. Μου είπε ο άντρας της ότι άρχισαν τα προβλήματα από αρχές του χρόνου, του 1999. Ότι ήταν νευρική, δεν κοιμότανε, έπινε πολλούς καφέδες και κάπνιζε. Δεν, και πάλι δεν υπολόγιζα τίποτα. Είπα από την πολλή δουλειά, το στρες της Αθήνας, το λίγο το παιδί, απέκτησε και παιδί. Λίγο το παιδί, λίγο η δουλειά, να πιέστηκε και να αρχίσαν αυτά τα προβλήματα υγείας που είχε. Και πάλι, επειδή η μητέρα μου και ο πατέρας μου ήταν στο νοσοκομείο στα Γιάννα, ο πατέρας μου στην παθολογική, η μάνα μου στη χειρουργική και πρόσεχα τους γονείς μου κάτω, δεν είχαν κανένα, δεν έχουν κανέναν άλλο, δεν μπορούσαν. Ήρθαν εδώ και τη βοηθούσαν οι αδελφές μου, οι δύο άλλες αδελφές μου. Εγώ ανέβηκα κάποια στιγμή στην Αθήνα, κάθισα μια μέρα και την επόμενη μέρα το βράδυ με πήραν τηλέφωνο ότι η μητέρα μου είναι πολύ άσχημα και πήρα ταξί και έφυγα κατευθείαν για τα Γιάννενα. Και πάλι ένιωθα εδώ ότι έχει τις αδελφές της, οι οποίες είναι μορφωμένες. Η μία εξαρτώνει, έχει και αυτή δύο παιδιά. Πίστευα ότι θα τη βοηθήσουν. Είχε το φόβο ότι πέσαν όλα πάνω της, ότι δεν θα τα καταφέρει, ότι δηλαδή πράγματα που αν μου συμβαίναν εμένα θα λέγανε εντάξει, θα περάσει, δεν είναι τίποτα. Αυτή το βάζει μέσα της, το δούλευε, στεναχωριότανε. Το είχατε συζητήσει αυτό ποτέ? Το είχαμε, δεν μπορούσε να το αποβάλει. Όχι ποτέ. Το συζητούσαμε καθημερινά. Μας είχε γίνει κάποια στιγμή στο τέλος πρόβλημα, χοντρό. Και εγώ πάντα σε ένα θάρρος και στα απλοποιούσα τα πράγματα με πράξεις, με αυτά. Την είχα από κοντά πάντα, δεν την άφηνα ακούραστη. Βοηθούσα κι εγώ σε πολλά πράγματα. Παρουσιάζεται μια αυτή, αϊπνία το βράδυ. Εκεί ήταν το αυτό της. Τρελωτικό. Το βατρελό της. Εκεί δηλαδή δεν άντεξε. Γιατί εντάξει, δεν ήταν μία μέρα, δεν ήταν δύο, δεν ήταν τρεις. Κάπου είχε να κοιμηθεί 5-6 μέρες. Και ο εγκέφαλος ως πώς θα αντέξει, δεν μπορεί. Νομίζω είχε πολύ κακιά πείρα ή ούτε καν ήθελε να ακούσει για φάρμακα. Σε έλεγα, πάρε ένα αυτό. Και
Και γνωστή υπερμέτρηση. Ένα ερεμιστικό, ένα υπνοτικό. Να κοιμηθεί μια-δύο βράδυ, να συνέρθει και ξανά μην τα παίρνει μετά, εντάξει. Όχι, όχι, όχι. Έω που κάποια μέρα. Έχει κανένα δυο μήνες, δεν θυμάμαι ποια μέρα ήταν. Σηκωθήκαμε το πρωί και ήταν. Λες τώρα πάει. Έφυγε. Είχε κυτρινήσει, ήταν οχρή, τα μάτια της ήταν. Βλέπανε κάπου έτσι συγκεκριμένα και δεν άρθρωνε και κουβέντες. Δεν μίλαγε και πολύ καθαρά. Την πήρα στα χέρια και την πήγα στο νοσοκομείο εκεί που εργαζόταν. Έκατσε μέσα κανένα δυο εβδομάδες. Δεν μου λες αυτή την πληροφορία που μου έλεγε πριν ο Τάκης που την έχουμε δώσει στην αστυνομία. Έχει βγει δηλαδή και από εσάς πάλι τώρα. Πάλι δεύτερη φορά επιμένουν. Ξαναπήρανε. Μάλιστα. Παιδιά, το έχετε δώσει στην αστυνομία από ό,τι ξέρω. Ναι. Σε πόση ώρα θα μας πάνε να ελέγξουν. Τάκη θα πάνε να ελέγξει εκεί περιπολικό στην διεύθυνση γιατί βλέπω ότι επιμένουν. Μας το έχουν δώσει πάλι αυτό. Πάει περιπολικό της αστυνομίας να ελέγξει εκεί, έτσι. Σε πόση ώρα θα μας απαντήσουν αμέσως να είστε συνέχεια σε επαφή με το τμήμα, παιδιά, γιατί είναι σοβαρό το. Το σοβαρότερο από όλα είναι αυτό. Για πες μου γρήγορα, ναι. Μπορεί να έρθει κάποιο άλλο. Ελισέ, μπορείς λίγο. Ναι, για πες μου λίγο. Λοιπόν, μας λένε Αγγελική, παίρνουν κάποιες κυρίες που την ήξεραν από την κλινική Παμακάριστος και μας λένε χαρακτηριστικά ότι ασχολιόταν τελευταία πολύ με τη θρησκεία και ζητούσε συχνά για τέτοια θέματα σχετικά με τη θρησκεία. Ακόμα μας λένε, μας αναφέρουν για τους πεντηκοστιανούς και μας λένε διάφορα ονόματα που βέβαια σκόπιμο δεν είναι να τα πούμε. Πολλές πληροφορίες για πεντηκοστιανούς. Ναι. Και έχουν και παίρνουν και άνθρωποι, από ό,τι μου λέει και ο κ. Συνοκαλιώτης, που έχουν θύματα από πεντηκοστιανούς και ανθρώπους. Έχουν που... πλούσια δράση από ό,τι φαίνεται. Αυτό βλέπω τώρα, ναι. Και ονόματα αναφέρουν ανθρώπων. Ναι. Βέβαια. Και ακόμα βέβαια να ρωτήσουμε τον σύζυγο αν έλειπε στις 13 Ιουνίου, δύο μέρες πριν την εξαφάνιση, γιατί έχω μια σημαντική πληροφορία. Κύριε Πρασά, 13 Ιουνίου, δύο μέρες πριν ήταν κλινική. Όχι. Έρχεστε λιγάκι, μπορείτε να έρθετε λίγο. Ναι. Για έλατε λιγάκι να δούμε κάτι. Τι είναι αυτό, για. Αν έλειπε τότε, συχνάζει εδώ. 13 ήταν Τρίτη, ήταν Κυριακή 13. Τι, ήταν σπίτι, κλινική. Στο σπίτι, σπίτι ήταν. Είχε πάρει τρεις μέρες άδεια από τον γιατρό και θα πηγαίναμε Δευτέρα να πάρουμε το εξιτήριο. Το πρωί δεν έλειψε καθόλου από το σπίτι, πρωινές ώρες. Κυριακή. Ναι. Όχι. Ξέρω γιατί, γιατί μας λένε για μια εκκλησία συγκεκριμένη, Δεν ξέρω. Κοίτα να δεις εδώ, για μισό, τι είναι τούτο. Αποστολική εκκλησία της Ελλάδας. Α, ότι την είδαν την Κυριακή το πρωί τελικά, σε Αποστολική Εκκλησία της Ελλάδος. Καταλαβαίνετε, μήπως πήγε να εκκλησιαστεί εκεί, άμα αφού είχε βγει. Σε ποια εκκλησία μας, πού είναι αυτή. Είναι Σοφοκλέος, ναι. Μα δεν είναι η έδρα των πεντηκοστιανών αυτή. Ή κάνω λάθος. Ναι. Κάπου είχα χωθεί παλιά στο παρελθόν, αλλά θυμάμαι στο Σοφοκλέος είχα μπει μέσα μια αίρεση. Γερανίου. Αυτοί πρέπει να είναι. Πεντηκοστιανοί νομίζω ότι έχουν έδρα εκεί. Ή κάνω λάθος τώρα. Δεν έχω θολώσει τώρα. Μήπως πήγε, αλλά έχουμε και άλλες πληροφορίες τέτοιες για εκκλησία στην Κηφισιά. Ποιος μου το λέει, παιδιά. Εσύ μου το έπεσε, ναι, Δέσποινα. Η Κηφισιά μας πήρε μια κυρία για να μας ενημερώσει ότι κάποια εκκλησία της Πεντηκοστής βρίσκεται στη Συμβολή των Οδών Φιλοσόφων και Διός. Φιλοσόφων και Διός στην Κηφισιά. Και μάλιστα αυτή την εποχή έκανε πάρα πολλές γιορτές και πήγαινε πολλοί κόσμος εκεί. Πολύ καλά. Φιλοσόφων και Διός στην Κηφισιά, πεντηκοστιανοί. Είναι η έρανα στην Κηφισιά, παιδιά. Σε λίγο θα συνδεθούμε. Μπορεί να πάει λίγο από εκεί να ελέγξει. Μ' ακούτε. Μ' ακούτε, έτσι. Ενημερώστε και την Έλενα. Έχει Δέσποινα τη διεύθυνση εδώ να πάει λίγο να ελέγξει. Αυτή η πληροφορία είναι. Ναι. Ναι, κύριε Νίκο, και του εθελοντέ CBN. Κοιτάξτε, κύριε Πρασά, αυτή η πληροφορία, επειδή είναι και Κυριακή πρωί, είναι σοβαρή. Γιατί αν όντω είχε μπει σε αυτό το χώρο και είχε επαφέ, θα μπορούσε να είχε πάει να έχει εκκλησιαστεί την Κυριακή το πρωί σε αυτή την εκκλησία. Μπορεί, δηλαδή, νομίζω κάπου στου Σοφοκλέους πεντηκοστιανοί έχουν μια έδρα εκεί. Ή κάνω λάθο, από ό,τι θυμάμαι. Κάπου εκεί είναι πεντηκοστή. Δεν είναι τη πεντηκοστή εκκλησία εκεί. Μα είχα χωθεί μια φορά μέσα εκεί, γι' αυτό το λέω. Και δεν θυμάμαι σε ποια αίρεση είχα μπει. Το Μαρούσι μου φαίνεται την έδρα του. Αλλά έχουν και στην Κηφισιά, νέα Κηφισιά μου φαίνεται. Κάτω Κηφισιά, κάπως έτσι. Μα στους Σοφοκλέους έχουν έδρα. Άρα θα μπορούσε να έχει πάει να εκκλησιαστεί εκεί. Τότε θα είναι σοβαρές πληροφορίες για τους πεντηκοστιανούς που λέμε. Και νομίζω ότι πρέπει να κινηθούμε σε αυτό το χώρο. Μάλιστα. Τώρα ερευνούν ήδη και στον Κηφισό. Θα έχουμε σε λίγο σύνδεση για να τα ακούσουμε όλα αυτά. Κύριε Γρηγοράκη, εσείς. Α, να ακούσουμε αυτή την πληροφορία για τους πεντηκοστιανούς πάλι. Ναι, καλησπέρα σας, στον αέρα είστε. Κυρία Νικολούλη, μου μην περιμένουμε τόση ώρα. Σας είχανε ώρα πολύ. Αχ, συγγνώμη. Λοιπόν, ακούστε με. Ναι. Την Κυριακή, την περασμένη. Ναι. Ήμουνα με δύο φίλες μου κυρίες στο Παγκάκι, ναι. Στο Μπάτι,
στην παραλία του παλαιού Φαλήρου. Μάλιστα. Λοιπόν, ξαφνικά ενώ ο κόσμος έκανε ήσυχο στον περίπατό του, ξεχύνονται από ένα αυτοκίνητο τρεις κυρίες σαν την κοπέλα του κυρίου, τη γυναίκα, και άλλοι τρεις νεαροί πιο